δίχω θα γεμίσει η μπάλα προ τα μέσα. Βλέπω τουλάχιστον 5 παίκτε στο κορίτσι του. Εκτελείται αυτό το φάουλ. Το δεύτερο δοκάρι είναι μόνο του. Είναι μόνο του. Η κόρη μου ανοίγει το σκορ. Βάλε ένα τέρμα. Βάλε ένα τέρμα. Μετά από το παλιά του Ξεκίνησα την ποδοσφαιρική μου καριέρα στα 13 μου. Ξεκίνησα από τον ΑΟ Λεχαίου, στη συνέχεια στον Ηρακλή Λεχαίου. Ήρθε η μεταγραφή στον Ολυμπιακό Λουτρακίου, στον Εθνικό Μάνης, 2 χρόνια στον Έντα Σαλαμίνας, 1 χρονιά πάλι στον Ολυμπιακό Λουτρακίου και μετά 1 δεκαετία στη Μεγάλη Κόρινθο και στη συνέχεια στο Ζεβολατιό 2 χρονιές, στον Ισθμιακό, στο Σπαθοβούνι και πάλι στο Ζεβολατιό που τελείωσε την καριέρα μου την ποδοσφαιρική. Ο Πάρης είναι φίλος και αδελφός. Συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό Λουτρακίου τον προηγούμενο αιώνα και έκτοτε έχουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης. Στο σύνολο έχουμε συνεργαστεί, αν δεν κάνω λάθος, 5 φορές και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί δεν τον βρήκα ποτέ μου αντίπαλο. Ξέρεις, είναι ο παίκτης ο οποίος πάντα έκοβε την μπάλα και μπορούσε και να σκοράρει. Κατά την εκτίμησή μου, είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έβγαλε η τελευταία 20ετία για τον ομό μας. Θα τον κατέτασα λοιπόν στην καλύτερη ενδεκάδα και με βεβαιότητα είναι το καλύτερο τάκλινγκ που έχω να θυμάμαι όσα χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων, με συστολή και ταυτόχρονα πολύ δημοφιλής και πιστεύω ότι δεν απογοήτευσε τόσα χρόνια σαν ποδοσφαιριστής κανένα προπονητή. Το ίδιο περιμένω να κάνει και τώρα που ο ρόλος του έχει αλλάξει και νομίζω ότι έχει όλα τα εφόδια, τις εμπειρίες, τις παραστάσεις και την ικανότητα να διαχειριστεί μια πάρα πολύ όμορφη προπονητική πορεία. Από το ποδόσφαιρο έφυγα γεμάτος, ευχαριστήθηκα το ποδόσφαιρο, δεν μου λείπει μπορώ να πω αυτή τη στιγμή και είμαι γεμάτος με την άποψη ότι κατάφερε ένα όνειρο που ίσως είχαν όλα τα παιδιά της Κορινθίας, να παίξω στη μεγάλη ομάδα του νομού. Βέβαια, πριν φτάσω στη μεγάλη ομάδα του νομού, πέρασαν και άλλες ομάδες που με σημάδεψαν, που με βοήθησαν πολύ, όπως και ο Ολυμπιακός Λουτρακίου σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα της τέταρτης εθνικής το 1997. Αλλά παρόλα αυτά, η Κόρινθος είναι αυτή που με σημάδεψε, είναι αυτή που με έκανε γνωστό, είναι αυτή που μου έδωσε πολλά πράγματα και δόξα, και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από το ποδόσφαιρο. Κατέκτησα τίτλους, ζήσαμε μεγάλες στιγμές με αυτή την ομάδα και έκανα βασικά το όνειρο πραγματικότητα. Θυμάμαι την πρώτη στιγμή που έπαιξα με την ομάδα της Κορίνθου. Θυμόμουν τον εαυτό μου όταν πήγαινα στους αγώνες, όταν έκανα κοπάνες ακόμα από το σχολείο να πάω να δω την Κόρινθο, στην Αλφα Εθνική, και έβλεπα τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή να είναι μέσα στο γήπεδο και να είναι ο ποδοσφαιριστής, να είναι αυτός που θαύμαζε όταν καθόταν στην κερκίδα Ψηρικάς. Συν ότι κατάφερα να είμαι και για πολλά χρόνια αρχηγός της Κορίνθου, που ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Τον Μπάρι περισσότεροι τον έχετε γνωρίσει ως αθλητή, ως μάλιστα ως ένα σημαντικό αθλητή της πόλης. Εγώ είμαι από τους τυχερούς θεωρώ, ο οποίος μέσα από την καθημερινότητα τον γνώρισε και ως προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα κατ' εμέ πάρα πολύ σημαντική. Ο Πάρης είναι ένας άνθρωπος με αξίες και ιδανικά, τα οποία τα δείχνει στην καθημερινότητά του και είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω κρατήσει στη ζωή μου μέσα από το αθλητισμό, την επαφή. Από την πρώτη κιόλας μέρα θυμάμαι ότι όποιος καινούριος ερχόταν στην ομάδα τον έβαζε να καταλάβει εξ αρχής τη σημαντικότητα και την ιστορικότητα του σωματείου. Και
πάντα φυσικά μαζί με τον Βασίλη το φίλι, για να το ξεχάσω και τον Βασίλη. Πράγμα το οποίο ήταν αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, οφείλει να κάνει ένας πραγματικός αρχηγός. Για μένα ο Πάρης είναι ένας αυθεντικός οπαδός της Κορίνθου, τον οποίο τέτοιες προσωπικότητες ένα σωματείο επιβάλλεται να έχει πάντα δίπλα του. Οι στιγμές που έζησα στην Κόρινθο, μπορώ να πω ότι οι περισσότερες είναι καλές στιγμές. Βέβαια υπήρχαν και κάποιες δύσκολες στιγμές, κάποιες κακές στιγμές. Και τη μία χρονιά που δεν ανεβήκαμε με την περίπτωση της Θήβας και άλλη μία χρονιά, τότε που πέσαμε με κάποια πλαστά έγγραφα, κάποιες ενημερώτες, τέλος πάντων δεν είναι δικό μου θέμα. Παρ' όλα αυτά όμως, οι καλές στιγμές είναι πολύ περισσότερες και αυτές κρατάω από την Κόρινθο κιόλας. Και κυρίως και την αναγνώριση του κόσμου, αλλά και την απόδοσή μου. Τα καλύτερα μου ποδοσφαιρικά χρόνια ήταν στην Κόρινθο. Η Κόρινθος μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω μεγάλες ποδοσφαιρικές μορφές, να έχω συμπαίκτες ποδοσφαιριστές που τους βλέπουμε στην τηλεόραση. Ένας από αυτούς και ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, να τον βλέπουμε στην τηλεόραση στο Champions League και μετά από κάποια χρόνια να είμαστε συμπαίκτες, να αλλάζουμε δίπλα στα ποδητήρια, να μου δίνει τις συμβουλές του και πολλούς άλλους βέβαια, που ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Βέβαια, μεγάλο βαθμό στην καλή πορεία που είχαμε στην Κόρινθο και στις ωραίες στιγμές που περάσαμε, έπαιξε και ο πρόεδρος που είχαμε, ο Μιχάλης Τσιχριτζής, που πάντα θα έφερνε προπονητές πολύ καλούς και προπονητές ήδη αναγνωρισμένους και προπονητές εξελίξιμους. Δηλαδή και ο Παναγιώτης Τζαναβάρας στην πορεία πήγε στον Αστέρα Τρίπολης, ο Θήμιος Γεωργούλης, πολύ μεγάλη καριέρα, ο Γρηγορίου και πολλοί άλλοι προπονητές. Πάντα μας είχε με καλούς προπονητές, να δουλεύουμε όπως πρέπει. Δουλεύαν άψογα τα πάντα και πιστεύω ότι και αυτός έπαιξε μεγάλο ρόλο στην πολύ καλή πορεία και στο πολύ καλό κλίμα που είχαμε στην Κόρινθο. Μου ζήτησαν να πω λίγα λόγια για τον Πάρη τον Σπυρόπουλο. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον άνθρωπο, για τον ποδοσφαιριστή Πάρη Σπυρόπουλο. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι η λέξη αρχηγός. Αρχηγός εντός αγωνιστικού χώρου. Θυμάμαι ό,τι δυσκολίες αγωνιστικές είχαμε, όταν τα μάτια δεν πήγαιναν καλά, έβγαινε πάντα μπροστά, παρότρινε τους υπόλοιπους. Και αρχηγός εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί αντιμετωπίζαμε εκείνη την περίοδο και πολλές δυσκολίες και έτρεχε για όλους να βρει τη λύση. Όταν έπρεπε να βάλω ένα τέλος στην πορεία μου με την Κόρινθο, βέβαια ήταν δύο φορές. Η πρώτη ήταν όταν πέσαμε από τη Γάμα Εθνική στο τελευταίο παιχνίδι στη Βάρδα. Ήταν πολύ άσχημο, γιατί δεν ήθελα και σαν αρχηγός και σαν ποδοσφαιριστής τόσα χρόνια στην ομάδα, αλλά και για την αγάπη που είχα για την ομάδα, δεν ήθελα να φύγω με τέτοιο τρόπο και να υποβιβαστεί η ομάδα. Βέβαια κάποια στιγμή ξαναγύρισα, αλλά ξαναγύρισα με σκοπό να βοηθήσω να επανέλθει πάλι η ομάδα. Αλλά επαγγελματικοί λόγοι δεν με βοήθησαν να φτάσω μέχρι το τέλος, οπότε αποχώρησα. Το ότι η Κόρινθος βρίσκεται στο τοπικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, σίγουρα είναι κάτι που δεν βοηθάει. Πρώτα-πρώτα δεν βοηθάει το κορινθιακό ποδόσφαιρο, αλλά και δεύτερον είναι μείον για την ομάδα. Σίγουρα θα το βρει το δρόμο της η ομάδα της Κορίνθου. Όλα κύκλος είναι στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Οπότε πιστεύω ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα ξαναβρει το δρόμο της και θα είναι πάλι στις μεγάλες κατηγορίες. Λειτουργούσε σαν από μηχανής Θεός να απορροφήσει την αρνητική ενέργεια που υπήρχε μέσα στα αποδυτήρια από τα όποια προβλήματα υπήρχαν διοικητικά. Θα έλεγα πως αποτελούσε τον πραγματικό ηγέτη αυτής της ομάδας και τον συνεκτικό δεσμό μεταξύ του προπονητικού staff και των ποδοσφαιριστών. Πάντα προσπαθούσε να αφήσει στην άκρη τα όποια προβλήματα υπήρχαν για το καλό του συλλόγου, για το καλό της πόλης. Πάρει να σου ευχηθώ τα καλύτερα μέσα από την ψυχή μου. Μείνε όπως είσαι και εύχομαι σε ό,τι κάνεις επαγγελματικά στη ζωή σου
να το κάνεις με ιδιαίτερο ζήλο όπως όταν έπαιζες ποδόσφαιρο. Όταν ήρθα στην ομάδα του Ζωβολατιού, δεν το περίμενα, αλλά συνάντησα επαγγελματικές καταστάσεις. Με διοίκηση πολυάριθμη, μας παρήχε τα πάντα, με καλούς προπονητές, στην αρχή με τον Σπύρο τον Αργυρόπουλο, μετά με τον Γιάννη του Δουβίκα, μεγάλες προσωπικότητες. Με αγάπησε ο κόσμος στο Ζωβολατιό, με αγάπησε και για την παρουσία μου, αλλά και για τα αποτελέσματα που είχαμε. Βέβαια, για πολλά χρόνια το Ζεβολατιό δεν κατέβαινε στο πρωτάθλημα και κατάφερε όμως σε 3 χρόνια να πάρει 3 ανόδους και 2 χρόνια που παρέμεινα εγώ στην ομάδα να πάρουμε 2 συνεχόμενα ντάμπλ και τη δεύτερη χρονιά να καταφέρουμε να πάρουμε και την άνοδο στα μπαράζ στη Γάμα Εθνική. Το διάστημα των μπαράζ που κρινόντουσαν τα πάντα για την άνοδο υπήρχε μία αναστάτωση στην ομάδα με το θέμα του προπονητή, ένα πρόβλημα που επηρέασε και τους ποδοσφαιριστές. Τους επηρέασε ψυχολογικά, δεν μας επηρέασε αγωνιστικά. Και φτάσαμε μία αγωνιστική πριν το τέλος σε ένα παιχνίδι στη Ζωφριά. Να κάνουμε ένα μεγάλο παιχνίδι, να κερδίσουμε νομίζω με 4-1, αν θυμάμαι καλά. Και να κλειδώσουμε την άνοδο. Στην ουσία θέλαμε ένα βαθμό τελευταία αγωνιστική με τη Ραφίνα. Να κλειδώσουμε την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Ήταν μεγάλη, μεγάλη χαρά, γιατί και είχαμε προσπαθήσει και την προηγούμενη χρονιά στα μπαράζ και δεν τα καταφέραμε. Αλλά ήταν και μεγάλη χαρά και για το χωριό. Που ποτέ δεν είχε πάρει και δεν είχε πάρει ποτέ πρωτάθλημα, αλλά και ποτέ δεν είχε παίξει στη Γάμα Εθνική. Οπότε ήταν. Δίναμε χαρά σε πολλούς ανθρώπους στο χωριό. Όταν ήρθα στο Ζωβολατιό, έλεγα σε κάποιους φίλους μεταξύ σοβαρού και αστείου, όταν θα περάμε στον δρόμο, εκεί που γράφει η ταμπέλα με μεγάλα γράμματα Ζωβολατιό, ή θα βάλουν τις φωτογραφίες μας, ή θα αναγκαστούμε να πηγαίνουμε από άλλο δρόμο. Τελικά, εντάξει, μπορεί να μην έβαλαν τις φωτογραφίες μας, αλλά έγινε κάτι παρόμοιο. Οπότε δικαιωθήκαμε. Μπορώ να πω ότι το φανταζόμουν από την πλευρά ότι το ρόστερ μας ήταν γεμάτο, ήταν πλήρες. Και οι προπονητές που είχαμε, περισσότερο τον Γιάννη του Δουβίκα που είχαμε μεγαλύτερο διάστημα, σου έδινε μια άλλη σιγουριά, σου έδινε τη δυνατότητα να πιστέψεις ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και όπως και έγινε. Την ομάδα του Ζωγουλατιού που τυχαίνει να είμαι και προπονητής, έκανα και το τελευταίο μου παιχνίδι σαν ποδοσφαιριστής. Βέβαια, δεν ήταν όπως θα το φανταζόμουν, μια χρονιά που σταμάτησε στη μέση λόγω COVID. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή όπως είπα ήμουν γεμάτος ποδοσφαιρικά, δεν μπορώ να πω ότι με πείραξε πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο δεν μου έχει λείψει ακόμα. Όταν, αν καμιά φορά νιώσω λίγο ότι μου λείπει, μπορεί να μπω στην προπόνηση μαζί με τα παιδιά, να παίξω κι εγώ λίγο. Αλλά μπορώ να σου πω ότι δεν μου έχει λείψει. Είχα πάρει την απόφασή μου από τη στιγμή που έκανε οικογένεια, ότι εντάξει, κάπου εδώ σταματάει. Γιατί έτυχε να έχω 2 τραυματισμούς, μία να σπάσω τη μύτη μου και μία να βγάλω τον ώμο μου. Οπότε λέω τώρα εντάξει, κάπου εδώ τελειώνει το ποδόσφαιρο, αρχίζουν άλλες υποχρεώσεις περισσότερες. Πρέπει να είμαι εκεί στις υποχρεώσεις μου, τις οικογενειακές, πιστός, να είμαι από πάνω. Οπότε κάποια στιγμή να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Από την
τελευταία μου χρονιά, από τα τελευταία μου παιχνίδια στον ΑΟΣ, φαινόταν μια κατάσταση ότι η ομάδα ήταν λίγο δύσκολο να μπορέσει να σταθεί στο πρωτάθλημα. Δηλαδή εννοώ ότι δεν άντυχε συνέχεια να πληρώνει παίχτες, όλα αυτά τα έξοδα, ομάδα να πέσει, να μην πέσει, να σωθεί λόγω διακοπής του πρωταθλήματος. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Κάποιο πρόβλημα φαινόταν. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι αποφάσισαν να κατεβάσουν την ομάδα στην β' κατηγορία, και επειδή μέχρι εκεί μπορώ και εγώ λόγω διπλώματος να αναλάβω προπονητής, και τη στιγμή πήρα το δίπλωμα και μου έκαναν την πρόταση, δέχτηκα με μεγάλη ευκολία. Ήξερα σε ποια ομάδα θα έρθω, ήξερα τι έχω να αντιμετωπίσω, ήξερα τις δυσκολίες που είχε η ομάδα, αλλά είμαι και ένας άνθρωπος που δεν θα πω το κλασικό ότι μ' αρέσουν τα δύσκολα, θα πω ότι δεν το βάζω κάτω, έχω επιμονή, έχω και υπομονή, ξέρω ότι πολλά παιδιά πιστεύουν σε μένα, πολλά από τους ποδοσφαιριστές πιστεύουν σε μένα, και ήξερα ότι στο τέλος θα τα καταφέρω, όπως και τα κατάφερα. Ο Πάρες, και λόγω φιλίας και λόγω ότι κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, ήρθα στην ομάδα να τον βοηθήσω ξεκάθαρα και να στηρίξω μια νέα προσπάθεια που κάνει το Ζευγολατιό με νέα παιδιά, ώστε να προσφέρω στα νέα παιδιά και να βοηθήσω και τον Πάρη. Ο Πάρης είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας, δοτικός μέσα στο γήπεδο σαν ποδοσφαιριστής. Ό,τι και να πεις είναι λίγο για αυτόν τον άνθρωπο, παίχτης με ήθος, άξιζε το σεβασμό και των συμπαιχτών και των αντιπάλων. Με λίγα λόγια, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ξεκινήσαμε με την ομάδα στις 16 Αυγούστου και οι ποδοσφαιριστές που είχα ήταν 12 παιδιά 14 χρονών και ένα παιδί που ήταν 20. Αυτό το ρόστερ υπήρχε, με αυτό έπρεπε να ξεκινήσω. Δεν απογοητεύτηκα. Πρέπει να σου πω πριν όμως ότι και το πλάνο της διοίκησης ήταν ότι ξεκινάμε, δούλεψε, προσπάθησε. Εμάς το πλάνο μας είναι ότι θέλουμε παιδιά από την περιοχή, παιδιά που να μην ζητάνε αμοιβή, να μην ζητάνε χρήματα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να παρέχουμε όλα τα άλλα, να είμαστε οργανωμένοι. Από εκεί και πέρα μου λένε προχώρα. Δούλεψε τα παιδιά, δούλεψε την ομάδα και είμαστε δίπλα σου. Και όπως και έγινε, όπως στο τέλος τα καταφέραμε, καταφέραμε όχι μόνο να σώσουμε την ομάδα. Η ομάδα τερματίζει έκτη. Αποτελείται από ένα ρόστερ 25 ποδοσφαιριστών στην αντρική ομάδα και 20 παιδιών στην ΚΑΠΑ 16. Δηλαδή καταφέραμε να φτιάξουμε και, εκεί που η ομάδα φαινόταν ότι είναι υποδιάλυση, καταφέραμε να φτιάξουμε και Ακαδημία ΚΑΠΑ 16 και η μεγάλη μας ομάδα να έχει 25 άτομα ρόστερ. Μας έβλεπαν όλες οι ομάδες που πηγαίναμε αποστολή 20 άτομα και τους φαινόταν περίεργο γιατί όλοι είχαν 12-13. Ακόμα και στο τέλος της χρονιάς οι προπονήσεις μας ήταν με 18-20-22 ποδοσφαιριστές. Γενικά είχαμε ένα δύσκολο ξεκίνημα. Στην αρχή είχαμε μόνο 14 χρονών παιδιά, με 10 παιδιά 14 χρονών. Μετά μαζευτήκαμε σιγά σιγά και έκαναμε ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο, η αλήθεια είναι. Μπορείς να το πεις και γύρω πρωταθλητισμού στο δεύτερο. Είχαμε αρκετές νίκες, 2-3 ήττες νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, είχαμε ένα δύσκολο ξεκίνημα. Ο Πάρης, πέρα από την εμπειρία του, εντάξει, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ήταν σπουδαίος κεντρικός αμυντικός, είναι και πολύ ωραίος σαν χαρακτήρας. Δηλαδή, έχουμε φιλικές σχέσεις σε όλα τα παιδιά, πολύ ωραίο κλίμα και βοηθάει, κατευθύνει πολύ ωραία την ομάδα. Πολύ καλός προπονητής. Το θέμα είναι ότι δουλέψαμε πολύ, συγκεντρωθήκαμε πάνω σε ένα πλάνο. Είχαμε πάντα τη στήριξη της διοίκησης. Εγώ προσωπικά είχα τη στήριξη της διοίκησης ακόμα και στα δύσκολα αποτελέσματα. Και με τις προπονήσεις τις συνεχόμενες και το πλήρες ρόστερ που είχαμε και σιγά σιγά κάποιες προσθήκες κάποιων παιδιών που ήρθαν, καταφέραμε κατά κοινή ομολογία να παίζουμε
αν όχι το καλύτερο ποδόσφαιρο της β' κατηγορίας στο δεύτερο γύρο, να είμαστε από τις καλύτερες ομάδες, να παίζουμε από το καλύτερο ποδόσφαιρο στην κατηγορία και να βγαίνει αυτό και με τα αποτελέσματα, έτσι, να τερματίσει η ομάδα στην έκτη θέση και να παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Πάρης ο Σπυρόπουλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για μας, πιστεύω. Μπορεί οι ποδοσφαιριστές να είναι με τέσσερις γραμμές, αλλά ο Πάρης έπλασε αυτά τα παιδιά, τους έμαθε κάποια πράγματα σημαντικά, που μαζί με εμάς τους μεγάλους ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ξεκινήσαμε τρεις μεγάλοι, τέσσερι, και στην πορεία ήρθαν και οι υπόλοιποι. Στην αρχή λοιπόν που ήταν τα μικρά παιδιά, ο Πάρης τους έμαθε πολλά πράγματα και αγώνα με αγώνα εξελίχθηκαν όπως έπρεπε ώστε να βοηθήσουν την ομάδα στο στόχο της. Βέβαια, ο στόχος της Ζεβαλατίου δεν πρέπει να είναι παραμονή και εύχομαι από του χρόνου να αλλάξει αυτό. Επειδή τον έχω κάνει και συμπαίκτη τον Πάρη, το λέω παντού και επειδή αλλάζαμε και δίπλα-δίπλα, μου είχε κάνει εντύπωση πόσο έχει παίξει μπάλα σε μεγάλες κατηγορίες και πόσο ταπεινός ήταν. Γιατί έχει πάρει εξηγηθεί στις μέρες μας η ταπεινότητα ότι είναι και δυναμία, ενώ το αντίθετο. Το πλάνο που είχαμε κάνει, που είχε θέσει η διοίκηση από την πρώτη μέρα που μιλήσαμε, μιλούσε για διετία. Οπότε η διοίκηση έχει τηρήσει το πλάνο της. Εγώ τήρησα αυτό που ήθελε η διοίκηση, αυτό που μου ζήτησε το έκανα. Αυτό που ζήτησα εγώ στη διοίκηση το έχει κάνει. Οπότε και του χρόνου θα με βρει προπονητικά στην ομάδα του Ζεβουλατιού. Καταρχάς είναι ο λόγος που και εγώ αποφάσισα να είμαι εδώ φέτος. Από τη στιγμή που δεν μπορούσα να συνεχίσω στο Βοχαϊκό. Σημαντικότατος λόγος, μόνο η παρουσία του και του Κώστα του Αβιέρη, που γνωριζόμασταν και έχουμε κάνει και συμπαίκτες, με έφερε εδώ. Όλα πήγανε πολύ καλά, έτσι όπως τα είχαμε φανταστεί, και ακόμα καλύτερα μπορώ να πω. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Η παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα της Κορινθίας το αποδεικνύουν. Μόνο εκεί που έχει βρεθεί ο Πάρης και οι αγώνες που έχει, εντάξει, εμείς δεν τα έχουμε φανταστεί καν. Οπότε μόνο να κερδίσουμε είχαμε από τον Πάρη και πραγματικά έτσι έγινε. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από όλο αυτό. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο, με την άποψη ότι αν μπορούμε να πάρουμε μια καλύτερη θέση, έχει καλώς. Του χρόνου βέβαια θα είναι λίγο πιο δύσκολο το πρωτάθλημα, πιστεύω, αλλά απλά να είμαστε ένα σκαλάκι παραπάνω. Να αλλάξει πλάνο με την άποψη ότι να πούμε ότι θέλουμε να αγοράσουμε 2-3 ποδοσφαιριστές ενώ να πληρώσουμε 2-3 ποδοσφαιριστές, δεν θα το κάνουμε. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο στυλ. Παιδιά που θέλουν να έρθουν στην ομάδα μας να παίξουν δωρεάν, να προσφέρουν στην ομάδα μας. Εμείς, η ομάδα μας, η διοίκηση τους προσφέρει τα πάντα. Τι εννοώ προσφέρει τα πάντα? Η ομάδα έχει τον προπονητή της, έχει τον γυμναστή, έχει τον γενικό αρχηγό, έχει τον φροντιστή. Η διοίκηση είναι εδώ και στηρίζει, έχει τα πάντα, τις θεραπείες, τα έχει όλα. Εντάξει. Το μόνο που δεν διαθέτει η ομάδα, δεν το διαθέτει γιατί είναι άποψη, γιατί είναι το σκεπτικό της ομάδας, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να πληρώσουμε ποδοσφαιριστές. Δεν είναι αδικό ή κατακρίνω τους ποδοσφαιριστές που παίρνουν λεφτά, που ζητάνε λεφτά, και εγώ αυτό έκανα. Απλά αυτή είναι η τακτική της ομάδας μας. Εγώ τον νεαρό προπονητή τον είχα συναντήσει πρώτη φορά σαν παίχτη σε κάποια παιχνίδια, τον είχα δει γιατί ήμουν δάσκαλος στη Θεσσαλονίκη. Τον είχα δει, ένα αξιόλογο άτομο μες στο γήπεδο, πολύ ωραίος παίχτης, πραγματικά ένας, και τον γνώρισα μετά σαν άνθρωπο. Είναι και ένα υπέροχο παιδί και σαν άνθρωπος και σαν οικογενειάρχης. Επειδή τυχαίνει να γυμνάζομαι, να αθλούμαι σε αυτό το χώρο, είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για τη δουλειά που γίνεται στον ΑΟΣ. Είναι μεγάλο πράγμα για έναν προπονητή να κάνει αγωγή στα μικρά παιδιά. Γιατί υπάρχει ο σεβασμός, η κατανόηση, η εκτίμηση, και αυτό αποδεικνύεται για μέσα στον αθλητικό χώρο. Λοιπόν, οι μαθητές, μην αφήσετε τίποτα διαβάσματα τώρα που είναι εξετάσεις και αφήσετε τίποτα στις παραλίες και αυτά. 10 μερούλες στα διαβάσματά σας, να πάρουν όλα καλά και μετά εδώ είμαστε πάλι για πάλι. Εντάξει. Τα όνειρα του Πάρη Σπυρόπουλου ως προπονητή. Σίγουρα πρέπει να συνεχίσω λίγο στο θέμα της προπονητικής, να πάρω άλλο ένα δίπλωμα για αρχή. Αυτό είναι το πρώτο δίπλωμα που πήρα. Μου δίνει τη δυνατότητα να προπονώ ομάδες μέχρι β' κατηγορίας. Αλλά ό,τι κάνω θα το κάνω σιγά σιγά. Προσπαθώ, ενημερώνομαι, διαβάζω, μαθαίνω κάθε μέρα από τις προπονήσεις, μαθαίνω από τους αγώνες,
προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος, προσπαθώ να βελτιώνω τα λάθη μου, να κάνω αυτά που, τα θετικά που έβλεπα από τους άλλους προπονητές όταν ήμουν ποδοσφαιριστής και να μην κάνω τα αρνητικά, αυτά που έβλεπα αρνητικά. Γνώμη σου για το Κορινθιακό ποδόσφαιρο. Το Κορινθιακό ποδόσφαιρο έχει πολλές δυνατότητες. Βέβαια, έχουμε πέσει και σε μια συγκυρία και οικονομική και με την πανδημία και με όλα αυτά. Όλα επηρεάζουν τη ζωή μας και πόσο μάλλον θα επηρεάσουν το Κορινθιακό ποδόσφαιρο. Το Κορινθιακό ποδόσφαιρο έχει ταλέντο, έχει μεγάλο ταλέντο. Η Κορινθία αγαπάει το ποδόσφαιρο. Και επειδή παρακολούθησα και τα μπαράζ, είδα πολύ κόσμο να πηγαίνει να παρακολουθεί τους αγώνες. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ταλέντο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ότι η μεικτή Κορινθίας έχει φτάσει στον ημιτελικό του πρωταθλήματος, έτσι, που είναι μεγάλη επιτυχία και μπορώ να δώσω συγχαρητήρια και στους προπονητές και στα παιδιά. Όταν έφυγα από τον ομό για να παίξω στον Ασπρόπυργο και στον Νέα Τεσσαλαμίνας. Βέβαια, στον Νέα Τεσσαλαμίνας έτυχε να ήμουν και στο ναυτικό εκείνη τη στιγμή, οπότε με βόλευε να παίξω και στον Νέα Τεσσαλαμίνας. Ο Νέα Τεσσαλαμίνας, μια μεγάλη ιστορική ομάδα που μου έδωσε και τη δυνατότητα να αγωνιστώ μέσω του ναυτικού και στην Εθνική Ενόπλων, που ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Άλλο ένα πέρασμα που έκανα ήταν και ο Ασπρόπυργος. Ο Ασπρόπυργος ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Αν και πήγα σε μεγάλη ηλικία, αλλά πάντα μαθαίνεις, με 25 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, να λειτουργούν όλα επαγγελματικά, με μεγάλες δυνατότητες, με μεγάλα ονόματα στο ρόστερ, όπως ο Ζαχαρόπουλος, ο Προβίδας, ο Μάκης Κρυαράς, ο Σαββίδης, ο Ξίδης, μεγάλα ονόματα που έχουν παίξει όλοι οι αλφαεθνικοί. Και ξέρεις ένα περίεργο πράγμα που το έχουν ζήσει όλοι. Όταν πας κάπου ξένος, σε αγαπάνε περισσότερο από ότι να είσαι ντόπιος. Αυτό ισχύει. Έτσι και εμένα με αγάπησαν πάρα πολύ.